Αρχαιρετικό μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων που εκτελέστηκαν την περίοδο της γερμανικής κατοχής πραγματοποιήθηκε το πρωί στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στο Γάζι. Η θυσία τους είναι παράδειγμα για εμάς, γιατί ο αγώνας για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα είναι διαρκής. Αποτείουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής, τόσο για να τιμούμε τη μνήμη τους, όσο και για να θυμόμαστε εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές ότι οι αγώνες πολλές φορές κερδίζονται με μεγάλες θυσίες. Τιμούμε τη μνήμη των 62 συμπολιτών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς λόγω αντιπίνων εξαιτίας του σαμποτάζ του αεροδρομίου. Παραμένει ζωντανή στη μνήμη μας πάντοτε η θυσία τους και αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους. 81 χρόνια συμπληρώνονται από τον Ιούνιο του 1942, όταν η Κρήτη πλήρωσε ακριβά ως αντίπεινα το τίμημα της ηρωικής αντίστασης στα στρατεύματα των Γερμανών εισβολέων. Η Κρήτη για άλλη μια φορά ως αντίπεινα πληρώνει βαρύ τίμημα για την ηρωική της αντίσταση. Οι 62 εθνομάρτυρες, ήρωες προγόνοι μας, στήθηκαν μπροστά στις κάνες των όπλων, στο εκτελεστικό απόσπασμα, με θάρρος και τόλμη, και όλο αυτό είχε ως συνέπεια να γιγαντωθεί το αντιστασιακό κίνημα σε ολόκληρο το νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην πρώτη εκτέλεση της 3 Ιουνίου του 1942 υπήρχαν επιφανείς Ηρακλειώτες, όπως ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου, ο Μινάς ο Γεωργιάδης, μαζί με τα αδέρφια του και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αποτελεί μία από τις πιο ζωφερές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας, με τις τοπικές αρχές να τιμούν τη μνήμη των 62 εθνομαρτύρων που με υπερηφάνεια αντιμετώπισαν το εκτελεστικό απόσπασμα, προσφέροντας τη ζωή τους στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Μινάς Γεωργιάδης. Εκτελέστηκε ο Δήμαρχος με δύο αδελφούς του, εξέχοντες Ηρακλειώτες, βάσει καταλόγου που έδωσαν άλλοι Ηρακλειώτες δυστυχώς. Είναι μια πολύ συγκινητική θυσία. Πέθαναν όρθιοι ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Νιώθω πολύ συγκινημένος, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και είμαι ο τελευταίος της οικογένειας. Κοιτάξτε, είναι απάνθρωπα. Είναι απάνθρωπα και από ό,τι έμαθα ξέρανε ήδη ποιους θα πάρουν για ομήρους. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε ομιλία από τον φιλόλογο ιστορικό Μιχάλη Φαρσάρη και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε το προσκλητήριο των νεκρών.